Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή Τζάμπολ. Μία εκπομπή η οποία ασχολείται καθαρά με θέματα καλαθόσφαιρας, όπως είναι και το όνομά της άλλωστε. Θα δούμε σήμερα πολλά και διάφορα θέματα. Νομίζω είναι μία από τις πιο πλούσιες εκπομπές σε θεματολογία. Και πάμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, στον πρώτο μας καλεσμένο, τον προπονητή της Ομόνιας, τον Δημήτρη τον Κουκούρη. Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, Δημήτρη, θα ήθελα καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για την, σε εισαγωγικά, έκρηξη που έκανε η Ομόνια στην φετινή χρονιά όσον αφορά την παρουσία της στο πρωτάθλημα. Ήταν κάτι που περίμενες, ήταν κάτι το οποίο δούλεψες και τον προηγούμενο χρόνο, ήταν κάτι το οποίο ήρθε ανέλπιστα? Όχι, σίγουρα ανέλπιστα δεν ήρθε. Ήταν επιδίωξή μας όντως και ξέραμε εξ αρχής, ειδικά τη φετινή χρονιά, ότι θα κάποια στιγμή θα αποδώσει η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο και που βγάζουμε μέσα στο γήπεδο. Ξεκίνησε και από πέρσι, λέω πανδημία, που σταμάτησε η χρονιά, αλλά είχαμε κάνει ένα καλό σερί νικών, ειδικά πέρσι τον τρίτο γύρο πριν σταματήσει το πρωτάθλημα. Οπότε ουσιαστικά ξεκινήσαμε από εκεί που σταματήσαμε πέρσι. Κάναμε μια πολύ καλή αρχή. Σίγουρα ο στόχος της ομάδας μας δεν ήταν πρωταγωνιστικός όσον αφορά πρωτάθλημα και Κύπρο κτλ. Αλλά γνωρίζοντας την ποιότητα των παιχτών μας, γνωρίζοντας τη δουλειά που είχαμε ετοιμάσει να βγάλουμε και που βγάλαμε μέσα στο γήπεδο, ξέραμε ότι κάποια στιγμή, όπως και έγινε με ένα σερί 5 νικών κάποια στιγμή το Γενάρη, ότι η ομάδα αυτή θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί. Αυτός ήταν και ο σκοπός μας, έτσι, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά κυρίως που είχαμε στην Ομόνια. Το καταφέραμε, φέραμε μεγάλες νίκες. Μην ξεχνάς τις νίκες μας επί της ΑΕΚ, από το Απόλλωνα, από το ΑΠΟΕΛ, ομάδες με τελείως διαφορετικό στόχο, με τελείως διαφορετικούς στόχους. Έτσι, ήταν υπερβάσεις όλα αυτά που κάναμε τα παιδιά. Ατυχήσαμε σε κάποια παιχνίδια στην παράταση που θα μπορούσαμε να έχουμε διεκδικήσει και την είσοδο μας στην τετράδα ακόμα. Κάτι το οποίο ούτε το είχαμε θέσει ως στόχο. Ο στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, μαχητική που ήταν, και κάποια στιγμή να αρχίζει να παίρνει και νίκες, να ανεβαίνει βαθμολογικά, που το έκανε και αυτό. Αυτή ήταν εν ολίγης μια περίληψη τη σεζόν που πέρασε. Άρα ουσιαστικά με το μάτι το δικό σου, το έμπειρο του προπονητή, κρίνεται απόλυτα πετυχημένη η χρονιά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ποια ήταν τα συστατικά της φετινής Ομόνιας. Γιατί είναι μια ομάδα, η Ομόνια, η οποία έχει σαν κύρια βάση τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές και τους Κύπριους τους νεαρούς. Σίγουρα. Ήταν επιτυχημένη χρονιά, σίγουρα θα το έλεγα αυτό. Και έχει να κάνει με το δεύτερο σκέλος ερώτησή σου. Ο στόχος ήταν αυτός. Δόθηκε πολύ χρόνος στα παιδιά. Από πέρσι είχαμε ξεκινήσει και προσπαθούσαμε να δώσουμε χρόνο στα παιδιά που είχαμε και 5 ξένους πέρσι. Φέτος βοηθήθηκαν εισαγωγικά από τη μείωση των ξένων σίγουρα. Από εκεί και πέρα τραβήξανε, που λέμε, από τα μαλλιά την ευκαιρία. Το αποδείξαμε στο γήπεδο με σκληρή δουλειά. 7 μήνες δουλειά μέσα στο γήπεδο, με διπλές προπονήσεις, με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, και τα παιδιά αυτά ανταπεξήλθανε στο 100%, παίζανε συνέχεια στα κόκκινα που λέμε, φτάσαν το ταβάνι τους και πιστεύω ότι έχουν πολύ μέλλον, αν συνεχίσουν, επειδή τους γνωρίζω και τους χαρακτήρες τους, αν συνεχίσουν έτσι, να πετύχουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Σίγουρα και από αυτή την άποψη ήταν πετυχημένη, ανεξαιρέτως αποτελεσμάτων. Ο βασικός στόχος που ήταν αυτός, η καθιέρωση των Κυπρίων νέων καλαθοσφαιριστών και ο κορμός, η δημιουργία του κορμού, νομίζω ότι το πετύχαμε και το καταφέραμε. Mm-hmm. Μου είπες πριν από λίγο διπλές προπονήσεις. Yeah. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι η δική σου φιλοσοφία είναι ότι ανεξάρτητα σε ποια ομάδα είσαι, το budget, ανεξάρτητα τους στόχους που θέτει η διοίκηση, η τεχνική ηγεσία, πρέπει να δουλεύεις επαγγελματικά. Αυτό ήταν το κύριο μέλημά σου, να τους βάλεις και αυτούς σε καλούπια επαγγελματικά δηλαδή. Αυτό είναι ακριβώς όπως το λες, γιατί ο τρόπος λειτουργίας μιας ομάδας δεν πρέπει και δεν αλλάζει. Έτσι πρέπει να δουλεύει μια ομάδα σωστά, ανεξαρτήτως στόχων. Από τη στιγμή που είσαι μια επαγγελματική ομάδα και προσπαθείς για το καλύτερο καθημερινά, έτσι, πρέπει ο τρόπος λειτουργίας σου
να είναι όσο πιο όσο το δυνατόν, έτσι, με βάση τα δεδομένα πάντα της κάθε ομάδας, άκρος επαγγελματικός. Και αυτό περνάει στα παιδιά, τα νέα παιδιά ειδικά. Το καταλαβαίνουν, το νιώθουν, οπότε τους βγαίνει και στο γήπεδο ακόμα πιο ευχάριστη η δουλειά. Συν ότι τους δίνει κίνητρο ότι μπορούν να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Ναι. Έτσι, είναι μεγάλη βάση αυτό. Ναι. Δημήτρη, ήταν εύκολη η μετάβαση για σένα από την ΑΕΚ, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήσουν στην ΑΕΚ, ήσουν και πρώτος προπονητής. Ήταν εύκολη η μετάβαση και η απόφαση κυρίως από εσένα να πας από την ΑΕΚ στην Ομόνοια? Κοιτάξτε να δεις, στην ΑΕΚ ήμουν 5 χρόνια, ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση, με πολλούς τίτλους, ευρωπαϊκές πορείες κτλ. Μετά τη φύγη μου την ΑΕΚ ήταν να επιστρέψω στην Ελλάδα. Δέχτηκα μια πρόταση από τον Κυριάκο τον Αδάμ και από τη διοίκηση της Ομόνοιας τότε να αναλάβω την ομάδα. Τελείως διαφορετικό, όπως λες και εσύ, project, αλλά είναι μια πρόκληση και σίγουρα ο προπονητής μέσα στο γήπεδο δεν διακρίνει ούτε budget, ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε ήταν και μια ευκαιρία για μένα να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά και την ομάδα γενικότερα να μπορέσει να λειτουργήσει σε άκρως επαγγελματικά επίπεδα και να βοηθηθούν ειδικά τα νέα τα παιδιά, παίρνοντας εμπειρίες αγωνιστικές μέσα από τους αγώνες, γιατί όσο προπονείς και να κάνεις, αν δεν μπεις αγώνες, άλλες παραστάσεις, ναι, δεν προχωράς, σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι ήταν μπασκετικά παρεμφερές. Όσον αφορά τους στόχους, σίγουρα αλλάζουν, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχεις το άγχος του πρωταθλητισμού ή την πίεση κτλ. Αλλά μπασκετικά, κάθε παιχνίδι θες να κερδίσεις, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Αυτό το καταφέραμε και τις δύο χρονιές στην Ομόνοια. Και τα παιδιά βοηθήκαν πάρα πολύ από την άποψη ότι μπορούν μέσα στα πλαίσια της Ομόνοιας, που αν και χαμηλό budget, η ομάδα λειτουργεί τελείως επαγγελματικά και η διοίκηση είναι κοντά και στα παιδιά και στους προπονητές και σε όλους, και προσπαθούν καθημερινά, και βγάζει μεγάλη υγεία η Ομόνοια σαν ομάδα, προσπαθούν καθημερινά να προσφέρουν τα πάντα ανεξαρτήτως μπάτζετ, ανεξαρτήτως στόχων. Πρέπει να πούμε ότι και από τα, εκ του αποτελέσματος η δουλειά κρίνεται απόλυτα πετυχημένη. Σίγουρα. Πέραν, μπορεί σε κάποια στιγμή να έφτασες κοντά, να φτάσατε κοντά εννοώ στην τετράδα, αλλά σίγουρα αυτά όλα τα οποία μας περιέγραψες πριν και τα βλέπαμε μέσα, μέσα στο παρκέ, σίγουρα είναι πετυχημένη. Τώρα, το μέλλον του Δημήτρη ποιο είναι? Μένει η Ομόνοια και για τρίτο χρόνο? Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι διαφορετικό? Έχεις κάτι στα χέρια σου? Κοίταξε, είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση της ομάδας, να δούμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα ώστε να συνεχίσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει και που έχουμε χτίσει. Είναι αρκετά νωρίς. Εννοείς να κάνεις το επόμενο βήμα? Ναι, να κάνεις ένα μικρό βήμα. Η ομάδα είναι, όπως είπα και πριν, βγάζει υγεία διοικητικά. Δεν της λείπει κάτι από τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους και ρόλους. Οπότε προπονητικά, που θα σου μιλήσω εγώ, η βάση υπάρχει, τα νέα τα παιδιά υπάρχουν, είναι δουλευταράδες, έχουν ταλέντο, έχουν ικανότητες, έτσι, γιατί μην ξεχνάς ότι όλα ξεκινάνε από το ταλέντο και τις ικανότητες και από εκεί πέρα χτίζεις. Αν μπορέσει η ομάδα να κάνει ένα μικρό βήμα, ώστε είδες και φέτος προσπαθήσαμε με κάποιες ατυχίες, ένα-δύο αγώνες που χάσαμε την παράταση, θα μπορούσαμε να μπούμε και στην τετράδα. Χωρίς αυτό να είναι αυτός σκοπός, έτσι. Απλά, σαν σύλλογος, με το όνομα το βαρύ που έχει η Ομόνοια, νομίζω ότι θα συνεχίσει, ανεξαρτήτως αν είμαι εγώ ή όχι στην ομάδα, θα συνεχίσει την σωστή δουλειά που κάνει τα τελευταία χρόνια, με υγεία πάνω απ' όλα, μπασκετική υγεία εννοώ οργανωτικά. Η διοίκηση είναι εκεί, τη στηρίζει. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα, όπως ο Κυριάκος Αδάμου, που στηρίζουν τα παιδιά, τους προπονητές, τους πάντες. Και νομίζω ότι μπορεί και έχει όλα τα φόντα να κάνει ένα μικρό βήμα, χωρίς πολλά-πολλά, που λέμε στη γλώσσα μας, παραπάνω. Πάμε και στο πρωτάθλημα γενικότερα. Πώς το είδες, για να περάσουμε μετά στους τελικούς? Ναι, ανταγωνιστικό. Ανταγωνιστικό αρκετά. Σίγουρα βοήθησε το ότι έπεσε λίγο η ψαλίδα από την άποψη ότι οι ξένοι μειωθήκανε. Οπότε βγήκαν στην επιφάνεια κάποια παιδιά δικά μας που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Ήταν αρκετό ανταγωνιστικό από την άποψη ότι είδες πολλά αποτελέσματα δεν υπήρχαν
ο Κεραυνός και η ΑΕΚ που θα σου κάνουν 20 νίκες, μία ήττα κτλ. Υπήρχαν και εκπλήξεις, ναι. Υπήρχαν εκπλήξεις που από ένα σημείο και μετά σταματήσαν να είναι και εκπλήξεις. Ναι, δηλαδή ήταν υπολογίσιμοι αντίπαλοι όλοι. Όπως σου είπα και εμείς, κάναμε μεγάλες νίκες, μεγάλους αντιπάλους. Παράδειγμα είναι, εκτός από τις νίκες μας, είναι και ότι στο Final Four του Κυπέλλου χάσαμε στην παράταση από την ΑΕΚ. Αυτά όλα είναι καλά σημάδια για το πρωτάθλημα. Έτσι, είδαμε π.χ. τον Παραλίμνη, είχε κερδίσει τον Κεραυνό, κέρδισε την ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας μέχρι ένα σημείο που εντάξει, είχε βάλει στόχους πρωταγωνιστικούς, ήταν δεύτερος για μεγάλο διάστημα. Η Πάφος προσπάθησε και αυτή να μπει στην εξάδα. Δηλαδή είδαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έκανε καλό στην αγωνιστικότητα και στο επίπεδο των Κυπρίων καταρχήν καθοσφαιριστών. Που πήραν περισσότερο χρόνο. Που πήραν χρόνο ξένους, ναι. Σίγουρα και το εκμεταλλευτήκανε. Κάποιοι το εκμεταλλευτήκανε ακόμα περισσότερο και θα το εκμεταλλευτούν πιστεύω στο μέλλον. Είναι στο χέρι τους. Ώστε είδαμε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Γι' αυτό που σου είπα από ένα σημείο και μετά, η έκπληξη σταμάτησε να είναι και έκπληξη. Σωστό, σωστό. Πάμε τώρα μια τελευταία ερώτηση για την τελική φάση. Πώς θα έκρινες το ζευγάρι του τελικού, Κεραυνός ΑΕΚ, και σε ποιον από τους δύο, αν μπορείς, να δώσεις ένα προβάδισμα. Εντάξει, δίκαια νομίζω και οι δύο ομάδες φάνηκε από την αρχή, είχαν κάποιες καμπανεβάσματα, αλλά δίκαια βρίσκονται στον τελικό. Είναι μοιρασμένες πιστεύω οι πιθανότητες. Δεν θεωρώ ότι και η έδρα παίζει ρόλο. Το έχουμε δείξει και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει φανεί αυτό, ειδικά σε αναμετρήσεις Κεραυνού και ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει ένα καλό momentum λόγω τελικού κυπέλου, ψυχολογικό αλλά και αγωνιστικό, θα έλεγα, με την έλευση και του Μανολόπουλου, που έχει δυναμώσει και το ρόστερ της. Έχει πολλά εμπειρία παιδιά, πολλούς εμπειρούς καλαθοσφαιριστές. Νομίζω είναι μοιρασμένες. Ο Κεραυνός από την άλλη κράτησε και αυτό στην πρώτη θέση. Είχε κάνει μια κοιλιά, αλλά έχει εξίσου εμπειρούς καλαθοσφαιριστές. Νομίζω θα κριθεί στις λεπτομέρειες, θα κρίνουν τα παιχνίδια. Το έχουμε δει και παλαιότερα. Βλέπεις 5 τελικούς. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Εντάξει, έχω ζήσει αρκετούς τελικούς Άκη Κεραυνού. Δεν είχε πάει ποτέ σε 5. Μπορεί να το δούμε φέτος, μπορεί και όχι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη. Είναι η τελική, επειδή είναι πολύ ξεχωριστά παιχνίδια και σειρά παιχνιδιών από τη αγωνιστική και η regular season. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσει ψυχολογικά καταρχήν μια ομάδα μετά από ήττα. Σίγουρα λέμε ότι αν χάσει το πρώτο παιχνίδι θα αντιδράσεις κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό είναι μέσα στο μυαλό των παιχτών. Οι τακτικές σίγουρα θα παίξουν ρόλο, οι προπονητές θα παίξουν ρόλο, αλλά κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αν θα πάει στα 3 ή στα 5 παιχνίδια. Άραστε. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο μέλλον, ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Και μακάρι να συνεχίσεις την ίδια ανωδική πορεία με την Ομόνοια, γιατί χρειαζόμαστε και τα νέα παιδιά. Και νομίζω ότι κάτω από καλούς προπονητές μπορούν τα παιδιά να κάνουν βήματα προόδου και μαζί τους να προοδεύσει και το κυπριακό μπάσκετ. Σίγουρα, σίγουρα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.